έχει δηλαδή χώρο στη showbiz. Εντάξει, αυτό τώρα με το σπέρμα. Κατοικοδετρεύει στην Κύπρο. Είναι, ανήκει στη showbiz Κύπρου. Ναι, ακριβώς. Με το σπέρμα Σολομού ήταν πιο πολύ απλά, νομίζω το έκανε. Ναι, δηλαδή, ναι. Okay. Όχι πλάκα. Όχι πλάκα, διαφήμιση κάνανε. Θες να μου πεις να τρέξουν όλα, κάνουν το σπέρμα Σολομού στη Μούρη. Ελένα, διαφημισάρα του κερατά ήταν. Και με όνομα και έδωσε τα πάντα όλα κομπλέ. Ναι, εντάξει, αλλά είναι λίγο. Διαφημισάρα, αφού αυτή είναι η αλήθεια, αυτό γράφει. Καλημέρα σας, θα μου βάλετε λίγο σπέρμα Σολομού στη Μούρη να έρθει να ισιώσει. Ναι, αλλά αφού, έτσι το βάλανε για να γίνει ταβαντούρι. Εντάξει, εντάξει. Σου λέει, κοίταξε πρόσωπό μου πώς έγινε. Διαφήμιση και γιατρό. Συγκεκριμένο που το κάνει. Ναι, το κάνει. Ναι. Και μάλιστα το κάνει κι άλλο από μέσα εκεί. Α, εντάξει. Λοιπόν, πάνε και λίγο ακραίο. Τι να πω τώρα, να μην πω τώρα, δεν τώρα συγγνώμη αυτή τη στιγμή. Δεν σου μείνει το σπέρμα του Σολομού και ο γιατρός που το κάνει. Το αποτέλεσμα ήταν ωραίο. Βρε ναι, αυτό σου εξηγώ. Ήταν μια τέλεια διαφήμιση. Εγώ αυτή τη στιγμή σχεδόν πάρα πολύ, επειδή έχω ένα κολλητό φίλο που τον ξέρει πάρα